Εάν λοιπόν, εμείς που είμαστε άνθρωποι, απλώνουμε χέρι βοηθείας στον κάθε έναν, δεν θα το κάνει αυτό ο κύριο. Ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο για την αγάπη του, για την ευλογία που έδωσε να γίνει αυτή η ομιλία, που την τιμά και με την παρουσία του και για τα καλά του λόγια. Πραγματικά, ο Κύριος είπε ότι με την προσευχή και με την μυστία φυγαδεύονται και τα δαιμόνια. Δεν μπορεί ούτε ο διάβολος να σταθεί. Με την προσευχή γίνονται κυριολεκτικά, πραγματικά, θαύματα. Τα οποία γινόντουσαν ήδη από τότε που ζούσε ο Κύριος. Πολλά θαύματα γίνονται επειδή πιστεύουν οι άνθρωποι, εκ πίστεως. Αλλά επειδή λυπάται ο Θεός το πλάσμα Του και το ελεύει θαύμα εκπίστεως έχουμε από το παράδειγμα της αιμορροούσης. Γυναικός που 12 χρόνια έτρεχαν αίματα από πάνω της και μάλιστα το θαύμα έγινε με έναν καταπληκτικό τρόπο. Ήψατο, λέει, του κρασπέδου, του ηματίου αυτού. Άπλωσε το χέρι της και άγγιξε το ρούχο του Χριστού. Και αυτό αναφέρεται σε δύο περιπτώσεις, ότι ακόμα και τα ρούχα του Χριστού κάνανε θαύματα. Λέει κάπου στο καταμάρκον, «Παρεκάλλουν αυτόν ή να κάνουν το κρασπέδο του ηματίου αυτού άψονται, να αγγίξουν το ρούχο του. Παρακαλούσαν να του αφήσει να αγγίξουν το ρούχο του. Και όσαν ύπτονται αυτού, εσώζονται. Επειδή είχαν πίστη μεγάλη. Και όχι μόνο κοντά στον Κύριο, αλλά και από μακριά γίνονται θαύματα όταν υπάρχει πίστη. Εξ Έχουμε το παράδειγμα ενό λέει ήταν βασιλικός, σημαίνει ο αξιωματούχος του βασιλιά. πέθανε το παιδί του και παρακαλάει τον Κύριο να πάει να το κάνει καλά. Και ο κύριο το έκανε από μακριά. Πήγαινε και το παιδί σου είναι καλά. Άλλο τον επήγανε οι δικοί του από το ταβάνι, από τη σκεπή. Χαλάσαν τη σκεπή και τον κατεβάσανε γιατί ήταν παράλληλο. Να λοιπόν που σωζόμαστε και από την πίστη των άλλων που μας αγαπάνε. Να μην μας σκανδαλίζουν ορισμένα πράγματα, όπως για παράδειγμα το ότι γίνονται θαύματα και σε ανθρώπους που δεν είναι πιστοί. Αυτό γινόταν ήδη από την εποχή του Κυρίου που ζούσε ανάμεσά μας. Πήγε ο εκατόνταρχο στον Κύριο να τον παρακαλέσει να κάνει καλά τον δούλο του. Εκείνο ήταν άρρωστος ο υπηρέτη. Και του λέει ο κύριος θα έρθω. Λέει ο εκατόνταρχος δεν χρειάζεται. Πες κάποιο λόγο και θα γίνει. Και εγώ είμαι αξιωματικός και όταν πόσο κάποιον έλα έρχεται, όταν πόσο κάποιον πήγαινε, πηγαίνει. Και με ένα λόγο δικό σου μπορεί να γίνει καλά ο υπηρετή μου και θαύμασε ο Κύριος και είπε «Ουδέ εν το Ισραήλ το σάφτην πίστην έβρον». Ούτε ανάμεσα στους πιστούς του Ισραήλ δεν είδε τέτοια πίστη που είχε αυτός ο αλλοθρησκός, άλλη θρησκείας. Αυτό γινόταν ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Η αγάπη του Θεού μας σκεπάζει όλους. Όλοι είναι πλάσματά του. Εμείς καλούμαστε να γίνουμε και παιδιά του. Έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη, για παράδειγμα, τον προφήτη Ηλία, ο οποίος λέει «Επέμφθη εις Σάρεπτα της Σιδωνίας προς γυναίκα χείρων». Σάλης πίστεως άρρωστον και έγινε το θαύμα. Πολλοί λεπροί ήσαν επί Ελισσέου του προφήτου εν του Ισραήλ και ουδείς αυτόν εκαθαρίστη ημί νεμάν ο Σύρος. Δεν ήταν πιστός στο Θεό των Εβραίων Ήτανε Σύρος και ενώ υπήρχαν άρρωστοι Εβραίοι, θαυματουργικά καλά έγινε ο Σύρος, ο Νεεμάν. Και όταν το είπε αυτό ο Χριστός, γίνανε πύρ και μανία εναντίον του και πλήσθησαν πάντες θυμού εν τη συνεγωγή. Λέει ο Λουκάς στο Ευαγγελίο του. Προσέξτε το αυτό, γιατί πολλές φορές κάποιοι που είναι απλοί στην πίστη και ακούνε ότι η Παναγία έκανε θαύμα στους καθολικούς. Υπάρχει ένα μεγάλο προσκύνημα, η Παναγία της Λούρδης. Μεγάλο προσκύνημα των καθολικών. Γίνονται θαύματα, γίνονται θαύματα. Και απίστευτα θαύματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνεί ο Κύριος με τα λάθη που κάνουν οι θεολόγοι τους. Δεν συμφωνεί, αλλά πονά τον πόνο των ανθρώπων και η Παναγία και ο κάθε Άγιος. Όταν κάποιος έχει ανάγκη, δεν θα τον ερωτήσεις τι πιστεύεις για να τον βοηθήσεις. Θα τον βοηθήσεις. Εάν λοιπόν εμεί που είμαστε άνθρωποι απλώνουμε χέρι βοηθείας στον κάθε έναν δεν θα το κάνει αυτό ο Κύριος και η Παναγία, και οι Άγιοι. Μήπως επί τουρκοκρατίας όταν είχαμε εδώ τους Τούρκους μουσουλμάνοι ήτανε. Ξέρετε πόσες τουρκάλες έγκυες πηγαίνανε στον παπά να τις διαβάσει να είναι καλή η γένα τους. Μέχρι σήμερα, στο Πατριαρχείο, ο Άγιος Γεώργιος κάνει θαύματα σε μωμεθανούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγκρίνει ο Θεός και επικροτεί και επιβραβεύει μία πίστη η οποία δικαιολογεί τους φόνους τα θαύματα γίνονται γιατί είναι άξιοι οι άνθρωποι να βοηθηθούν. Να μην μας παραξενεύει αυτό. Ο Κύριος έκανε θαύματα πάρα πολλά όσο ζούσε. Και το σημαντικότερο από όλα ήταν η Ανάστασή Του. Μετά την Ανάστασή Του εμφανιζόταν συνέχεια και μάλιστα επί 40 μέρες και να αυξηθεί η πίστη των ανθρώπων. Και υπάρχει ένα συναρπαστικό περιστατικό στην Αμερική όπου η γυναίκα ενό αθέου δικηγόρου πήγε στην εκκλησία, σε μια εκκλησία και κάποιο λόγο συγκινήθηκε από αυτά που άκουσε, από αυτά που είδε έγινε χριστιανή πήρε και την κόρη της μαζί τη και ο άντρα τη έγινε πήρε Αν ήταν δυνατόν ένας άθεος πολεμιστής του χριστιανισμού και η γυναίκα του να βρεθεί ξαφνικά με χριστιανή γυναίκα και ξεκινάει μία τεράστια προσπάθεια γιατί ήταν κοφτερό μυαλό και είναι, ζει ακόμα ο άνθρωπος να αποδείξει ότι ο χριστιανισμός είναι απάτη, ότι ο Χριστός ποτέ δεν αναστήθηκε και όλα αυτά είναι παραμύθια. Η έρευνά του τον έκανε πιστό χριστιανό. Είναι συγκλονιστικός ο τρόπος που περιγράφει το σε τι μπροστά περιστατικά βρέθηκε και κατάλαβε πως όλα αυτά είναι αλήθεια. Γυρίστηκε και στον κινηματογράφο να το δείτε το έργο. Δεν θυμάμαι τον ελληνικό τίτλο του πώς είναι. Στα αγγλικά είναι The Case for Christ. Η περίπτωση του Χριστού. Έγραψε ένα βιβλίο, έγινε παγκόσμιο best seller έσπασε πωλήσει παγκοσμίω. Και από εκεί και μετά χιλιάδες χριστιανοί και άλλοι συγγραφείς βασίζονται στο βιβλίο του για να αποδείξουν την αλήθεια της πίστεως μας. Δεν είναι παράξενο το να ολιγοπιστεί κάποιος ή και το να είναι άπιστος. Οι άνθρωποι είναι Ορθολογιστές βάζουν τη λογική πρώτα. Όταν όμως κάποιος έχει ειλικρινή διάθεση, θα λάβει την απάντησή του. Ο πρώτος ήταν ο Θωμάς. Εάν δεν δω με τα μάτια μου, εάν δεν βάλω τα χέρια μου στα σημάδια των καρφιών, δεν θα πιστέψω. Γιατί του λέγανε ότι ο Κύριος εναστήθηκε δεν είναι κάτι λογικό η Ανάσταση. Είναι κάτι πάνω από κάθε λογική. Αλλά όταν εμφανίστηκε ο Κύριος και του λέει άπλωσε το χέρι σου και άγγιξε με να δεις ότι έχω κρέας και κόκαλα. Σοριάστηκε ο Θωμάς, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Δεν χρειάστηκε καν να τον αγγίξει. Και του λέει ο Θεός ότι εόρακας δεν πίστευκας. Μακάρι οι μη και πιστεύσαντες για να δοξάζεται ο Θεός. Γίνονται τα θαύματα εν της Αγίης Αυτού. Γιατί οι Άγιοι είναι ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας είναι το σώμα του Χριστού που φτάνει μέχρι σήμερα. Γι' αυτό τα θαύματα είναι αμέτρητα. Συνέχεια. Κάθε μέρα γίνονται θαύματα. Κάθε ώρα γίνονται θαύματα. Όσοι ευλαβούνται τους Αγίους και επισκέπτονται τα μοναστήρια θα ξέρουν από πρώτο χέρι πως ακόμα και αντικείμενα των Αγίων θαυματουργούν. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό. Λέγει ο Απόστολος ότι όλη η φύση, όλη η πλάση, όλο το σύμπαν συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νύνε. Βογγά η γη, αναστενάζει η φύση. Ούχε κούσα, αλλά δια τον υποτάξαντα. Όχι επειδή το θέλησε, να αποκοπεί από τον Θεό, αλλά εξαιτία του ανθρώπου. Έπεσε ο άνθρωπος, έπεσε η φύση. Ο Θεός έπλασε πρώτα το πνευματικό κόσμο, μετά έπλασε τον υλικό κόσμο και στο τέλος έγινε το μεγαλύτερο θαύμα από όλα. Πήρε από τον υλικό κόσμο ύλη, χώμα, έπλασε τον Αδάμ και από τον πνευματικό κόσμο φύσηξε την πνοή του. Και ο Αδάμ ήταν ένας κρίκος που ένωνε όλη τη κτήση, όλη τη φύση με τον Θεό. Όταν ο Αδάμ επαναστάτησε και είπε «Μπορώ να ζήσω και χωρίς τον Θεό», έσπασε αυτός ο κρίκος και όλος ο κόσμος κατρακύλησε στη φθορά, στην αρρώστια, στο θάνατο και έτσι είναι μέχρι σήμερα, εξαιτίας του ανθρώπου όταν όμως ο άνθρωπος γίνει όπως τον θέλει ο Θεός, όταν γίνει Άγιος, όταν θεωθεί, τότε και ό,τι έρχεται σε επαφή με τον Άγιο, εξαγιάζεται. Γίνεται η φύση όπως ήταν πριν την πτώση του Αδάμ. Γι' αυτό ακριβώς, όταν βγάλανε τη φανέλα του Αγίου Νεκταρίου στο νοσοκομείο και την ρίξανε στο διπλανό κρεβάτι, που ήταν ένας για χρόνια παράλυτος, παράλυτος σηκώθηκε. Δεν το έκανε από αυτή υποβολή, δεν ήξερε ότι ο Άγιος Νεκτάριος ήταν Άγιος, ήταν η ηλική φύση. Το ύφασμα που ήρθε σε επαφή με τον Άγιο και αγίασε. Ε, ε, ε. Και γίνονται θαύματα από αντικείμενα των Αγίων. Από τις εικόνες να μην απομακρυνόμαστε από την ιστορία μας και από την ορθόδοξη παράδοσή μας. Δεν είναι το ξύλο και τα χρώματα που κάνουν τα θαύματα, το πρόσωπο του Αγίου, ο οποίος έγινε Άγιος επειδή αφιερώθηκε στο Χριστό, πίστεψε στο Χριστό. Οι δρόμοι είναι σαν τις πινακίδες στο δρόμο, σαν τις ταμπέλες στο δρόμο που μας δείχνουν την κατεύθυνση. Γι' αυτό ακριβώς όποιος τιμά τους Αγίους, τιμά εκείνον που τους αγίασε. Η ευλάβεια πηγαίνει στο Χριστό. Δεν σταματά στον Άγιο. Μην προσπαθούμε να τα καταλάβουμε λογικά. Τα ζούμε και ξέρουμε ότι είναι αλήθεια. Όχι επειδή δεν καταλαβαίνω κάτι το απορρίπτω, ούτε το πως το φαΐ που τρως γίνεται εσύ. Δεν ξέρεις πως το ψωμί που τρως, το νερό που πίνεις, γίνονται σχέδια για το μέλλον, όνειρα που κάνεις. Κανείς δεν ξέρει πως γίνεται. Θα το απορρίψουμε, όχι δεν το απορρίπτουμε. Ξέρουμε ότι γίνεται, γιατί τρώγοντας ζούμε και σκεφτόμαστε. Το πώς γίνεται δεν ξέρουμε, το ψωμί σκέψη. Το ότι γίνεται το ξέρουμε γιατί το ζούμε. Και αυτό είναι γνώση. Δεν είναι πίστη. Σε ένα μοναστήρι, ξαφνικά, μία εικόνα της Παναγίας άρχισε να τρέχει μύρο. Οι καλόγριες τρομάξανε. Ευλαβούνταν την Παναγία, αφιερωμένες στην Παναγία, δεν λέγανε τίποτα. Και δεν φανερώναν τίποτα γιατί φοβόντουσαν μη πάει ο δεσπότη και του πάρει την εικόνα. Το έμαθε κάποιο, ιεροκήρυκας και του λέει: Αυτό που κάνετε είναι αμαρτία. Θα βγάλετε την εικόνα στο προσκυνητάρι για να προσκυνά ο κόσμο και να ωφελείται όλο ο κόσμο. Επίστησαν οι καλόγριε, βγάλανε την εικόνα στο προσκυνητάρι και εκεί μπροστά στα μάτια του κόσμου η εικόνα άρχισε να τρέχει ένα ευωδιαστό μύρο. Έγινε ο χαμός. Να πηγαίνει ο κόσμος, να κάνουν ευωρές. Το έμαθε ο δεσπότης. Τι σκαρώσανε εκεί οι καλογριές για να τραβάνε κόσμο. Στέλνει, παίρνουν την εικόνα, την στέλνουν στην Αθήνα. Οι μένες οι καλογριούλες κλαίγανε παρακλήσεις, προσευχές στη Βαναγία. Στείλανε την εικόνα στο αρχαιολογικό μουσείο, δεν τη στείλανε στο Βυζαντινό, στο αρχαιολογικό μουσείο, ακτίνες, εξετάσεις, μετά από ένα μήνα ενημερώνουν τον Δεσπότη. Δεν υπάρχει παρά μόνο ξύλο, πανί κολλημένο με κόλα, πάνω στο πανί στόκος, πάνω στο στόκο χρώματα, το πρόσωπο της Παναγίας και πάνω από τα χρώματα βερνίκη. Δεν έχει τίποτα ξένο η εικόνα. Οπότε επιστρέφει η εικόνα στη Μητρόπολη. Λέει ο δεσπότης σε έναν αστυνομικό πήγε στο μοναστήρι. Μάθανε οι καλογριές ότι έρχεται η εικόνα, αρχίσανε να χτυπάνε οι καμπάνες, μαθεύτηκε, μαζεύτηκε ο κόσμος. Ο αστυνόμος σοβαρός, σοβαρός και βλόσιρός, κοιτάζει, πάει αφήνει την εικόνα στο προσκυνητάρι, δεν πρόλαβε να κάνει πίσω. Η εικόνα άρχισε να γίνεται, έγινε πηγή μύρου. Άρχισε να τρέχει μύρο. Ο αστυνόμος την κοίταζε. Το μύρο πλημμύρισε το πανί από το προσκυνητάρι, μουσκεψε το πανί μέχρι κάτω, ο αστυνόμος πήγαινε προς τα πίσω και το μύρο απλωνότανε. Εκείνο υποχωρούσε, το μύρο απλωνοτανε Εκείνο πήγαινε πίσω, πίσω, το μύρο απλωνότανε στο πάτωμα. Ποτάμι. Έπεσε ο κόσμο απάνω και αρχίσανε και το μαζεύανε με τον μπαμπάκι. Είναι τη Παναγία τη Μαλεβή, στην Δεν μπορεί κανεί να το φυλάξει σε μπουκαλάκια, εξαερώνεται. Μένει μόνο σε βαμβάκι. Είχε ένα πατέρα στο όρο, δύο-τρία τέτοια μπαμπάκια, τα έβαλα σε ένα βάζο, το έκλεισα καλά, το έβαλα στο Σακ Βουαγιάζ, μπήκα στο λεωφορείο από τη Θεσσαλονίκη να πάει στο Βόλο, γιατί έχει φτιάξει ένα μοναστηράκι εκεί, να το σπάει μπαμπάκι από την Παναγία του Μαλεβή. Είναι δύο ώρες η διαδρομή. Στη μέση της διαδρομής αρχίζει να φωνάζει ο οδηγός, ο σοφέρ. Πιανή έσπασε το άρωμα μα έχει πνίξει πια χύθηκε το άρωμά τη. Όλε οι γυναίκε, μου λέει ο πατέρα, άνοιξαν τι άντε του και κοιτάζανε τρομαγμένε γιατί θα πάθανε ένα και καμιά ζημιά. Αν χαινόντουσαν οι κολόνιε ή τα αρώματα που είχαν στα χαρτιά που θα είχαν μέσα. Τίποτα. Και εμένα λέει πραγματικά ο δεν μπορούσε να είναι σαν να μου σπάσει τη μύτη. Και έλεγα μάν αυτές οι γυναίκες πια δεν έχουν το Θεό τους. Δεν μπορούσε να βρει κανείς τίποτα. Το λεωφορείο συνέχισε. Πώς κάνω λέει έτσι και κοιτάζω. Το σαν μπαγιάς μου είχε μου σκέψει ολόκληρο. Κοιτάζω μη με δει κανεί το ανοίγω με τρόπο τα μπαμπακάκια. Ήταν απλώς λαδωμένα μέσα σε ένα μεγάλο βάζο. Το βάζο είχε γεμίσει υγρό. Από πού θα γέμιζε υγρό. Είχε γεμίσει μύρο και ενώ το είχε κλείσει χινόταν από έξω είχε μου σκέψει τα ρούχα του, είχε μου τα πάντα. Πήρα τέτοια τρομάρα μου, λέει, που κοίταξε να δω αν είναι το παράθυρο ανοιχτό, να το πετάξω από το παράθυρο, όλο το σακμπαγιάς, με τα ρούχα του μαζί. Τόσο πολύ φοβήθηκε. Αλλά το παράθυρο δεν άνοιγε και έσπρωξε το σακμπαγιάς στην άκρη, να μην δει ο κόσμος ότι όλο αυτό το άρωμα έβγαινε μέσα από αυτό το μουσκεμένο Σακούλιν, Τα ζούμε και ξέρουμε ότι είναι αλήθεια. Από τα χρόνια του Χριστού γινόντουσαν αυτά, προσέξτε το. Δεν έκανε μόνο ο Χριστός θαύματα. Είπε στους Αποστόλους και μίζωνα τούτον πείσετε θα κάνετε και μεγαλύτερα θαύματα από αυτά που κάνω εγώ. Σκεφτείτε το τι είπε. Θα κάνετε μεγαλύτερα θαύματα από αυτά που κάνω εγώ. Και πράγματι το μαντήλι του Αποστόλου Παύλου έκανε θαύματα. Να γιατί δεν θα πρέπει να μας κανδελίζουν τα ρούχα του Αγίου Νεκταρίου ή του ενός Αγίου ή του άλλου Αγίου. Η ιστορία έχει αρχίσει από τότε. Και όταν τα δέχεστε αυτά, δεχόσαστε την Ορθόδοξη Παράδοση που ξεκινάει από την Αγία Γραφή. Μόνο το μαντήλι του Αποστόλου Παύλου, όχι διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, έφερναν τους ασθενείς σε κρεβάτια και φορεία μετά την ανάληψη του Χριστού. Ο Χριστός είχε πάει στον ουρανό και είχαν μείνει οι Απόστολοι. Έφερναν τους ασθενείς σε κρεβάτια και φορεία, ώστε όταν περνούσε ο Απόστολος Πέτρος, να πέσει απάνω τους η σκιά του. Δεν έλεγαν, όπως λένε σήμερα κάποιοι ένα είναι ο μεσίτης μας προς τον Θεό, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, δεν χρειαζόμαστε Αγίους, όπως λένε σήμερα κάποιοι που δεν έχουν καταλάβει σωστά τι θα πει να χριστιανός. Ε, φοβερό λάθος. Γι' αυτό θα κρατάτε την παράδοσή μας, την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και ό,τι δέχεται η Εκκλησία, θα το δέχεστε και εσείς. Δυο χρόνια τώρα, μέχρι σήμερα, οι χριστιανοί πηγαίνουν στον δρόμο και βάζουν κάτω τους αρρώστους τους ή γονατίζουν και οι ίδιοι ή πέφτουν και οι ίδιοι στο χώμα, στον δρόμο, ώστε να περάσει από πάνω τους το λείψανο του Αγίου ή η εικόνα της Παναγίας ή κάποιου Αγίου. Να βρεθούν στη σκιά αυτόν δεν είναι θρησκόληπτη. Έχει ξεκινήσει από τα Ευαγγέλια αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ακριβώς να πρέπει να προσέξουν οι παπάδες να μην νομίζουμε ότι κάποια πράγματα που κάνει ο πλός Κοσμάκης είναι απορριπταία και είναι υπερβολές. Όχι. Μου είπανε βγήκε ο παπάς με τα Άγια για να κάνει την είσοδο κρατώντα τα Άγια και κάποιες γυναίκες απλώνανε το χέρι, ακουμπάγανε τα άμφια τα φυλάγανε, σταυροκοπιόντουσαν και άρχισε να φωνάζει ο παπάς. Κακός. Πολύ άσχημα έκανε. Ήταν η κίνηση που έκαναν τόσοι άρρωστοι να αγγίξουν το ρούχο του Χριστού. Ο απλός άνθρωπος που απλώνει το χέρι του να αγγίξει τα άμφια του παπά δεν θυμιάζει και δεν κολακεύει τον παπά που δεν ξέρει ποιος είναι την ιεροσύνη τιμάει και την χάρη της ιεροσύνης που έχει αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό μη σταματάμε οι ιστορίες που έχουν αρχίσει από την εποχή του Χριστού και των Αποστόλων. Ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ξέρετε τι λέει, να πηγαίνετε στους τάφους των Αγίων, να τους ασπάζεστε, να παίρνετε χώμα από τους τάφους των Αγίων. Λαδάκι, από τα καντήλια. Έμαθα μια περίπτωση που συνέβη στον, στο αντικαρκινικό, στον Άγιο Σάβα, στην Αθήνα. Μια μάνα πέθανε από καρκίνο. Είχε τελειώσει η ιστορία, φωνάζουν οι γιατροί τα παιδιά, τους είπανε πάρτε την σπίτι, να κοιμηθεί σπίτι, μην ταλαιπωρήσετε εδώ, γιατί αν συμβεί κάτι θα κουραστείτε με διαδικασίες και με κανονισμούς. Είχε εκείνη πέντε παιδιά από την καβάλα, και όλα κλαίγανε τώρα γύρω από την πάνω του. Περνάει μια άγνωστη και λέει: Κατάλαβε, μητέρα σα είναι παιδιά. Ναι, τι λένε εκείνη. Ακούστε τι θα κάνετε πάνω από του γιατρού και την επιστήμη. Έχουμε τον Θεό. Οι γιατροί καταδίκασαν τη μάνα. Τέλειωσε η ιστορία. Πάρτε την να κοιμηθεί σπίτι. Εγώ είχα πάει, λέει, να προσκυνήσω στην Εύα, στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Πήρα λίγο λάδι από το καντήλι του Αγίου για να σταυρώσω κάποιον ασθενή που έχω εδώ. Να σταυρώσω και τη μητέρα σας. Με τον μπαμπάκι που είχε από το λάδι του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, σταύρωσε τη μάνα. Τα παιδιά κλαίγανε. Η μάνα ανοίγει τα μάτια και κάνει νόημα σε κάποιον να την πλησιάσουν. Πλησιάζει η μεγάλη κόρη της και ρωτάει η μάνα. «Γιατί παιδί μου κλαίτε έτσι» Λέει, έχεις μέρες να με δεις και να μιλήσεις και ρωτάς γιατί κλαίμε. Ναι παιδί μου, πριν από λίγο όμως ήρθε ένας στρατιώτης. Μου είπε πως τον λένε Ιωάννη Ρώσο. Με σταύρωσε στο μέτωπο και μου είπε θα ξαναγυρίσεις στη ζωή. Σε με αυτής της τρομερής αρρώστιας η μάνα έγινε καλά, εσύ με τα παιδιά της και με τα εγγόνια τη. ημερομηνία, μέρα και ο χρόνο που έγινε το θαύμα. Φιλοξενώ ο κόσμο και φιλοξενούσα κάποιον που μου είπε ένα άλλο περιστατικό. Ο ξάδερφός του είχε μια κορούλα, 8 χρονών το κοριτσάκι. Καρκίνο στο νεφρό, τρίτο στάδιο, τελικό στάδιο. Είχε πάει κάποιο προσκύνημα στον Άγιο Ραφαήλ στη Μιτιλίνη. Εμφανίζεται ο Άγιος Ραφαήλ στον ξάδερφο εκείνο που μου το λέει, που έχει το κορτσέκι και άρρωστο και του λέει «Αύριο θα είμαι και εγώ στο χειρουργείο με την Ανδρούλα». Την έλεγανε «Άντρια» και ζει ακόμα. Τρίτο στάδιο, τελειωμένη ιστορία για μας τους ανθρώπους. Για το Θεό, όχι. Γι' αυτό μην απογοητευόμαστε εύκολα. Να προσέξουμε βέβαια, γιατί και ο διάβολος κάνει πολλά. Γι' αυτό να μην τα έχουμε εύκολα όταν ακούμε για θαύματα. Σε μια μεγάλη πόλη, μια εικόνα της Παναγίας άρχισε ξαφνικά να δακρύζει. Δάκρυζε πραγματικά. Μπροστά στα μάτια του κόσμου, τα μάτια της Παναγίας γέμιζαν δάκρυα και κυλάγανε. Ουρές ο κόσμος από έξω. Η Παναγία ήταν σε μια κορνίζα με τζάμι βλέπανε τα μάτια της κατάστεγνα. Ξαφνικά γέμιζαν δάκρυα και αρχίζανε να κυλάνε. Πήγε και ο δεσπότης, ο Μητροπολίτης έκανε και σπερινό, έκανε παράκληση στην Παναγία, γινόταν ο χαμός. Τελικά τους πιάσανε. Ήταν η επίτροπη του Ιερού Ναού. Πέρναγα κι εγώ και έβλεπα δεκαετίες, 30 χρόνια, μια ταμπέλα έξω από το ναό, ενισχύσατε την αποπεράτωση του ναού. Βοηθήστε να τελειώσουμε το ναό. Είδανε και από είδανε οι καημένοι επίτροποι και τι είχαν κάνει. Βρήκανε μία ουσία διάφανη σαν το γυαλί. Όπως κρατάς το γυαλί και δεν το βλέπεις. Αυτή η ουσία μια μισή ώρα μετά την επαφή της με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας υγροποιεί το. Γινόταν υγρό. Βάζανε λοιπόν αυτά τα γυαλάκια, τα δυο τα κουμπάγανε στα μάτια της Παναγίας. Δεν ήταν κάθετη η εικόνα, ήταν γυρτή. Στεκόντουσαν τα γυαλάκια. Ήταν και το τζάμι μπροστά, προσκύναγε ο κόσμο στην Παναγία. Μετά από μια μισή ώρα αυτά τα γυαλάκια γινόντου υγρό και να τα δάκρυα της Παναγίας. Τους πιάσανε τελικά και ήμουν στο σπίτι ενός φίλου μου που έλεγε στην αδερφή του «Πήγαινε τώρα ζήτα πίσω τα σκουλαρίκια που άφησε και το βραχιόλι». Λέω «Δεν πειράζει, δεν πάνε χαμένα». Στο ναό μείνανε, από αγάπη για την Παναγία το έκανε. Αλλά μην τρέχετε εύκολα. Αν είναι κάτι από το Θεό, θα διαρκέσει αρκετά. Θα φανεί. Γιατί εκτός από αυτές τις ανθρώπινες πονηριές, κάνει και ο διάβολος τις δικές του. Και ο διάβολος μπορεί να κάνει θαύματα. Πώς θα τα καταλάβουμε, να τα ξεχωρίσουμε. Προσέξτε, όταν ακούτε κάποιο θαύμα που δεν είναι σοβαρό, θα φεύγετε τρέχοντας όσο εντυπωσιακό και να είναι, ο διάβολος είναι γελίος, δεν είναι σοβαρός. Μου λέγανε σε κάποιο χωριό εδώ πάλι κοντά, εμφανίστηκε ο Άγιος Λάζαρος. Ο Άγιος Λάζαρος, λέει, πού τον ευρήκανε. Δηλαδή, λέω, τι έγινε. Βλέπαμε γέροντα το χέρι του, κράταγε την κουρτίνα του ιερού και κατέβαινε προς τα κάτω. Το έβλεπα, λέει, μπροστά στα μάτια μου. Πραγματικά δεν είχε λόγο ο άνθρωπο να μου πει ψέματα. Για να κερδίσει τι. Πραγματικά έβλεπε ένα χέρι πάνω στην κουρτίνα του ιερού να κατεβαίνει προ τα κάτω. Πριν κάμποσα χρόνια, στο χτίριο των δικαστηρίων στην Αθήνα, έγινε κάτι άλλο εντυπωσιακό. Μία εικόνα του Χριστού ξαφνικά άρχισε να κουνιέται πήγε και ένα κανάλι και το είδα πω, από το κανάλι τη τηλεόραση. Η εικόνα του Χριστού πραγματικά κουνιότανε, απομακρυνότανε από το ντουβάρι και πήγαινε πάλι στο ντουβάρι. Δώσανε εντολή, ψάχνανε από πίσω μήπω βρούνε μαχνίτε. Θα καθόντουσαν τώρα οι δικαστικοί και οι εισαγγελίε να κάνουν τέτοιε εννοησίε. Δεν υπήρχε τίποτα. Και όμω η εικόνα κουνιότανε και άρχισε ο κόσμο να πηγαίνει παραλίγο να γίνει προσκύνημα στα δικαστήρια. Οπότε λέει ο Αρχιεπίσκοπος, ο Χριστόδουλος, θα πάρουμε την εικόνα στην Μητρόπολη και αν συνεχίσει να κινείται, είναι όντω θαύμα. Παίρνουν την εικόνα στην Μητρόπολη και εκεί η εικόνα δεν έβγαλε κίχ. Κόκαλο έμεινε. Εκεί που τη βάλανε, εκεί στάθηκε. Μα είναι σοβαρά πράγματα. Να βλέπετε μια εικόνα να χτυπιάται στον τοίχο, επιληπτική ήτανε, πρόβλημα είχε, άρρωστη ήτανε, όταν βλέπετε γελία θαύματα που θυμίζουν νούμερα τσίρκου, να φεύγετε. Όταν ο Θεός κάνει ένα θαύμα, δεν το κάνει για να καταπλήξει τα κακόμοιρα ανθρωπάκια και να πει «Κοιτάχτε εγώ τι μπορώ να κάνω, μπορείτε εσείς». Όχι, ο Θεός κάνει ένα θαύμα για να σώσει έναν άνθρωπο, για να σώσει μια ψυχή. Και επειδή γίνονται πραγματικά θαύματα, τα μιμούνται οι δαίμονες δεν μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε. Και δεν είμαστε χριστιανοί εάν τα αμφισβητήσουμε. Είναι ένας μεγάλος θεατρικός συγγραφέας. Έγραψε ένα συγκλονιστικό θεατρικό έργο. Το διάβασα και πραγματικά κατάλαβα ότι κάποιοι άνθρωποι γεννιόνται με ορισμένα χαρίσματα. Δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι που κάνει κάποιος άλλος τόσο τέλεια. Κάποιος χορεύει όλοι χορεύουν. Αλλά δεν μπορούν να γίνουν όλοι ούτε Νουρέγεφ, ούτε Νιζίνισκι, ούτε Μάρθα Γκάραχαμ, ούτε Μωρί Μπεζέρ. Είναι χαρίσματα από το Θεό. Όλοι μπορούν να γράψουν. Αλλά δεν θα γίνει κανεί ούτε Όμηρο, ούτε Ντοστογεύσκι. Είναι χαρίσματα από το Θεό. Και αυτός ο άνθρωπος είχε χάρισμα να γράφει θεατρικά έργα. Ένα θεατρικό του έργο γυρίστηκε στον κινηματογράφο. Έγινε διάσημο. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Είναι η μοναδική φορά που η Ελλάδα έφτασε τόσο κοντά στα Όσκαρ. Παραλίγου να πάρουμε το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσης ταινίας. Το χάσαμε από έναν μεγάλο ξένο σκηνοθέτη, τον Φρεντερίκο Φελίνη, αλλά χαλάλη του, γιατί και εκείνο το έργο ήταν αριστούργημα. Και ξαφνικά λοιπόν, ο θεατρικός συγγραφέας για τον οποίο σας μιλάω ανακαλύπτει ότι έχει καρκίνο, όχι στο αυτοί και στο δάχτυλο, στο πάγκρεας, στο σηκώτη, στα πνευμόνια, ήδη με μεταστάσεις. Πάει στην Αγγλία, του λένε, έχεις 8 μήνες ζωής. Δεν το έβαλε κάτω, πηγαίνει στην Αμερική. Μου είπε και σε ποιο νοσοκομείο πήγε. Και του λένε, έχεις έξι μήνες ζωής. Έρχεται στο κελί μου, πάμε βρε μου στον πατέρα Παΐσιο, πάμε στον πατέρα Παΐσιο. Εγώ έμεινα και πολύ μακριά από εκεί που έμενε ο Πατρίπαΐσιος Παΐσιος. Τον ελυπήθηκα. Πάμε και πάμε. Άντε πάμε λέω. Πήγαμε. Α. Άρχισε να λέει τον πόνο του και να κλαίει. Ο πατρή Παΐσιος Α. μας άκουγε. Όταν τέλειωσε, του ρίχνει μια στιμούρη και του λέει: Σταμάταρε, τι κάνει έτσι. Κοίταξε να μετανοήσει για να σωθεί. Α λένε οι γιατροί ότι θέλουν. Θα σου παραχωρήσει ο Θεό πολλά χρόνια ακόμα. Για να ετοιμαστεί με μετάνοια. Α λένε οι γιατροί ότι θέλουν. Εμεί έχουμε άλλου γιατρού. Βάλαμε μετάνοια, φύγαμε, το πίστεψε τώρα ο Λέκο, δεν το πίστεψε. Τι να πεις, φύγαμε. Πηγαίνει στην Αθήνα. Περιμένω μαθαίνω νέα του. Πέρασαν οι έξι μήνες, δεν πέθανε. Πέρασαν οι οχτώ μήνες, δεν πέθανε. Πέρασε ένας χρόνος, ζούσε. Δύο χρόνια, πέντε χρόνια, δέκα χρόνια, δεκαπέντε χρόνια, ζούσε. 20 είκοσι χρόνια, ζούσε. Πέθανε από γεράματα. Όταν πήγαμε ήταν 60 χρονών και κοιμήθηκε 80. Με τόσους καρκίνους σε τόσο ζωτικά σημεία. Γίνονται θαύματα. Μη γινόμαστε υπερβολικά έξυπνοι. Μου έκανε εντύπωση ένα άλλο που συνέβη στην Εύβοια. Είναι η Ιστιαία. Μια πόλη στο βόρειο μέρος της Εύβοιας. Γεννιέται ένα μωράκι. Τόσο διπλωμένο τα ποδαράκια του ήταν γυρισμένα πίσω και είχαν κολλήσει στην πλάτη. Ήταν ενωμένα με την πλάτη. Έχουν μαλακά κο κοκαλάκια, σαλάστιχο τα μωρά. Τα ποδαράκια το κολλημένα στην πλάτη. μισή χρόνια στους γιατρούς. Είχε πάει μισή χρονών το παιδί. Μετά από εγχειρήσει, καταφέραν οι γιατροί και ξεκολλήσανε τα ποδαράκια από την πλάτη του παιδιού και τους είπαν ότι είχαμε να κάνουμε, το κάναμε, όμως δεν θα περπατήσει το παιδί σας ποτέ γιατί δεν υπάρχουν νευρώσεις στα πόδια του. Πηγαίνετε και ο Θεός να σας έχει καλά. Στο σπίτι ο πατέρας βλέποντας το παράλληλο παιδί στο κροβάτι θυμήθηκε τον Άγιο Άννη το Ρώσο. Άγιο μου Γιάννη, πώς θα βλέπω σε όλη μου τη ζωή αυτό το κακόμυρο παιδί μου, κατάκητο. Πώς θα σηκώσω αυτό το φορτίο. Έχεις κάνει τόσους και τόσους καλά σε όλο τον κόσμο. Κάνε και τούτο το φτωχό να σταθεί στα πόδια του να περπατήσει. Ξυπόλυτος θα έρθω στη χάρη σου. Δεν μου έχει απομείνει τίποτα να φέρω δώρο στη χάρη σου. Είχαν εξοδέψει όλα τα λεφτά στους γιατρούς. Ένα αρνάκι έχω μονάχα στο κήπο. Αυτό θα σου φέρω. Και ξεκίνησαν ξυπόλοιτοι από την Βόρεια Εύβοια. Πότε ο πατέρας το παιδί στην αγκαλιά. Πότε η μάνα το αρνάκι στον ώμο. Δυόμιση μέρες και νύχτες περπατάγανε. Είναι κάπου 100 χιλιόμετρα απόσταση. Μέσα στα δάση και τους γκρεμούς της Βόρειας Εύβοιας. Από την Ιστιέα ως το Προκόπιο περπάτησαν με την ελπίδα ότι ο Άγιος θα τους άκουγε, θα άκουγε τον πόνο τους και θα τους έδινε αυτό που παρακαλούσανε. Φτάνουν στην Εκκλησία, γίνεται παράκληση στον Άγιο μπροστά στο Άγιο Λείψανο και ήταν πραγματικά κάτι πολύ συγκινητικό να κλαίει η μάνα, να κλαίει ο πατέρας ψέλει ο ψάλτης, να βελάζει και το αρνάκι το είχαν δέσει εκεί μέσα στην εκκλησία, σε ένα στασίδι, να φωνάζει και αυτό και πραγματικά να ματώνει η καρδιά σου. Και τελικά βγήκαν έξω, νύχτωσε, είπε ο ιερέας εκεί ότι υπάρχει ξενώνας. Δεν θέλανε να πάνε στο ξενώνα ούτε η μάνα ούτε ο πατέρας. Έξω από την κλεισμένη εκκλησία, στην πόρτα μπροστά της εκκλησίας, στρώσανε ένα ρούχο και ξαπλώσανε εκεί με το παιδάκι. Κοιμόντουσαν μεσάνυχτα και σηκώνει το πατέρας, ξυπνάει το παιδί, θα ήταν τρισήμιση τε τεσσάρο χρονό το μικρό, ξυπνάει και τη γυναίκα του. Και εκείνη του λέει Αναστάση, τι ώρα είναι, γιατί μας ξυπνάς και λέει εκείνος ξύπνα γυναίκα και ο Άγιος έχει κάνει το θαύμα του. Σήκω παιδί μου, πήγαινε φέρε μου λίγο νερό να πιω. Στην άκρη ήταν ένα κανάτι με νερό, γιατί θα μένανε όλη τη νύχτα εκεί. Δεν δίψαγε για νερό ο πατέρας. Δίψαγε να δει το θαύμα. Και το παιδί σηκώνεται και κάνει τα πρώτα βήματα της ζωής του. Αρχίζουν οι γονείς να φωνάζουν, βάλουν τις φωνές, ξυπνάει όλο το χωριό. Ξυπνάνε οι ξένοι προσκυνητές από τον ξενώνα, ξυπνάνε και οι παπάδες για να δουν όλοι το απίστευτο αυτό θαύμα. Πόδια που δεν είχαν νεύρα. Από τότε, λέει ο παπάς που το γράφει τούτο, κάθε χρόνο ένα λεβεντόπαιδο με ένα ζωντανό αρνάκι στην αγκαλιά του, κάθε χρόνο προς το φθινόπωρο φέρνει το τάμα της ζωής του στο Όσιο. Φέρνει το αρνάκι, αγκαλιάζει το Άγιο Λείψανο, το ασπάζεται πολλές φορές και γυρίζει στον αγώνα της ζωής. Οι ολιγόπιστοι και οι άπιστοι ας λένε ό,τι θέλουν. Δεν είναι θέμα πίστεως, είναι θέμα γνώσης που προέρχεται από την ζωή που ζούμε σαν ορθόδοξοι. Κρατήστε την πίστη σας. Να προτιμήσετε να πεθάνετε χίλιες φορές παρά να αρνηθείτε ότι δέχεται η Ορθόδοξη Εκκλησία μας οι ολιγάπιστοι και οι άπιστοι ας λένε ό,τι θέλουν. Εμείς με τον προφήτη Δαβίδ θα λέμε εμείς λίεν ετοίμηθησαν οι φίλοι σου ο Θεός». Εμείς Θεέ μου θα τιμάμε υπερβολικά τους φίλους σου, τους Αγίους με όλη μας την καρδιά. η πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων να μας ελεήσει ο καλός Θεός.